Κοίταξε, δεν σας κρύβω ότι οι εικόνες που είδα προχθές από την πράσινη γραμμή μου θύμισαν τις εικόνες του Τάφου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού. Εικόνες τις οποίες ζήσαμε πριν από αρκετά χρόνια, αλλά νομίζω ότι είναι ανεξίτηλες στο μυαλό όλων μας. Και από αυτή την έννοια νομίζω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι η Τουρκία έχει μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική και στο κομμάτι της Κύπρου. Είναι κάτι το οποίο ο πρόεδρος Ερντογάν το έχει επαναλάβει στις δημόσιες παρεμβάσεις του τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια, αρκετές φορές. Και νομίζω ότι είναι σαφές κιόλας ότι μετά το συγκεκριμένο γεγονός η Τουρκία βγήκε να υπερασπιστεί την στάση όλων εκείνων οι οποίοι προέβησαν στο συγκεκριμένο περιστατικό, στο συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο είναι απαράδεκτο και αδιανόητο. Και είναι προφανές ότι ορθώς η διεθνής κοινότητα κάνει το αυτονόητο να υπερασπιστεί τα κυπριακά συμφέροντα και το διεθνές δίκαιο. Από εκεί και πέρα όμως αυτό είναι κάτι το οποίο θα μείνει στη μέση ακόμα μια φορά, αν δεν αναγνωριστεί ένας οδικός χάρτης, ο οποίος θα οδηγήσει στη λύση του Κυπριακού, που ξεκίνησε με την εισβολή του Ατήλα πριν από κάποιες δεκαετίες. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι διαρκώς στο τραπέζι από τη μεριά της Ελλάδος. Και πιστεύω ότι ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει πολύ πιο έντονα να βάλει τα ζητήματα αυτά και στην ευρωπαϊκή και στη διεθνή κοινότητα. Νομίζω ότι και σήμερα έχει την ευκαιρία να βάλει τέτοιου είδους ζητήματα στη συζήτηση, η οποία γίνεται με αφορμή τα Δυτικά Βαλκάνια. Και υπ' αυτή την έννοια χρειάζεται μια στρατηγική, την οποία θα τη βγάλουμε και μετά από μια συνεννόηση που θα έχουμε όλα τα πολιτικά κόμματα. Διότι η σχέση της Ελλάδας με την Κύπρο και το Κυπριακό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν σταματά ούτε σε μία ούτε σε δύο κυβερνήσεις, αλλά θα μπαίνει στο χρόνο και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.